μετά τις προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις της γιορτής του Γεωπάρκου Ψιλωρίτη σε Ανόγια, Γέργερη, Γόρτινα και Γαράζο Μιλοποτάμου, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO υποδέχεται συνεργάτες και χιλιάδες επισκέπτες στην τέταρτη ετήσια γιορτή Γεωπάρκου Ψιλωρίτη στο Φόδελε Μαλεβιζίου, σε έναν οικισμό με μεγάλη παράδοση και ιστορία, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο ζωντάνια και φυσική ομορφιά. Και φέτος είμαστε εδώ στο Φόδελε, στην κεντρική πλατεία του χωριού, για να παρουσιάσουμε τους ανθρώπους μας, να παρουσιάσουμε τα προϊόντα τους, τις δραστηριότητές τους, τα καλλιτεχνήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν ο επισκέπτης που θα έρθει αυτές τις δύο μέρες στο Φόδελε μπορεί να γνωρίσει διάφορους καλλιτέχνες, τα λέγαμε παραδοσιακούς, σύγχρονους, φωτογράφους, γλύπτες που δραστηριοποιούνται μέσα στο Γεωπάρκο του Ψιλωρίτη, παραγωγούς, τοπικούς παραγωγούς από παραδοσιακά κουδούνια μέχρι τσάντες από ξύλο, τοπικά προϊόντα όπως είναι τα τυροκομικά, παξιμάδια, μέλι, προφανώς τους συνεργάτες μας, να γευτεί πολλές από τις ιδιαίτερες αυτές γεύσεις. Στους σταυλούς που τις έκλεινε. Επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα σε έργα καλλιτεχνών από όλο τον Ψιλωρίτη και σε εκθετήρια προϊόντων τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών που συνεργάζονται με το Γεωπάρκο. Πρώτον, να γνωρίσει ο κόσμος ότι έχουμε επαγγελματίες στο νησί που ειδικεύονται στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, όπως είναι η πεζοπορία στα βουνά, καταρτισμένους, ούτως ώστε να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους επισκέπτες μας και όχι μόνο. Να πούμε ότι είναι χαρά και τιμή που συνεργαζόμαστε και βρισκόμαστε στο όμορφο Φόδελε, που συνεργαζόμαστε με το Γεωπάρκο Ψιλωρίτη. Μας τιμά πάρα πολύ αυτή η πρόσκληση. Αυτό που έχουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι έχουμε μια υπέροχη φύση. Η Κρήτη μπορεί να σταθεί, η βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης μπορεί να στηθεί πάνω στη φύση μας. Το εργαστήρι, παραγωγή δηλαδή, κάνουμε 60 χρόνια. Το εργαστήρι το έχουμε στήσει ομαδικά. Κάθε ένας μας έχει κάνει πάνω από 10.000 κομμάτια. Δεν γίνεσαι γλύπτης μετά. Δηλαδή γίναμε εξ ανάγκης. Διότι η θεά είναι η ανάγκη που σε κάνει και τρέχεις, αλλά να τόσεις και μέσα σου. Παράλληλα πραγματοποιούνται εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, όπως και παράλληλες δράσεις της γιορτής, όπως θεατρικό, εικασική έκθεση και μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες συνοδεύονται από παραδοσιακά εδέσματα που προσφέρονται από μέλη πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής Μαλεβιζίου. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν, να γνωριστούν προσωπικά και να αναπτύξουν κάποιες σχέσεις, φιλίες και συνεργασίες. Και το τρίτο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε τον πλούτο του ίδιου του Γεωπάρκου του Ψιλωρίτη. Θα βρει ο επισκέπτης πάρα πολύ πληροφοριακό υλικό. Πίσω μας υπάρχει η έκθεση Φλόρα Μυραμπίλη στα θαυμαστά φυτά του Ψιλωρίτη. Είναι 20 φωτογραφίες από εκπληκτικά φυτά που έχει το βουνό. Κάποια είναι σπάνια, κάποια είναι μοναδικά, κάποια είναι πολύ κοινά, αλλά έχουν και αυτά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Οπότε νομίζω ότι προσπαθούμε να δείξουμε όλο αυτό το πλούτο που έχει το Γεωπάρκο του Ψιλωρίτη όσο μπορούμε μέσα σε μία ή δύο μέρες που είναι το φεστιβάλ.